Καλησπέρα σας. Από μέρους της επιστημονικής κοινότητας του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και εκ μέρους και των παρόντων συνεργατών και συνεργατριών, ευχαριστούμε για την πρόσκληση στη σημερινή εκδήλωση και ευχόμαστε αυτή να αποτελέσει μια ουσιαστική συμβολή στην κοινή μας προσπάθεια για επανάκτηση και αναβάθμιση του δημόσιου σχολείου, ενός σχολείου με δημοκρατικό πρόσωπο. Ποιότητα και ισότητα είναι το σχεδόν ταυτωτικό ζεύγος που πρέπει να διατρέχει τις προσπάθειές μας. Αυτό σημαίνει στην πράξη ότι οποιαδήποτε απόπειρα θεμελίωσης μιας προνομιακής μεταχείρισης των ολίγων και εκλεκτών δεν μπορεί παρά να οδηγεί σε μια ιδιότυπη μορφωτική αριστοκρατία, σε βάρος του μορφωτικού έρματος και του γνωσιακού πλούτου σύνολης της κοινωνίας, με πρώτο θύμα βέβαια τα πιο αδύναμα μέλη της. Ζητούμενο λοιπόν, και αυτό αποτελεί μέγιστο διακύβευμα όλων μας απέναντι στη χυμαζόμενη νέα γενιά, είναι σύγχρονες εκπαιδευτικές δομές που θα στεγάζουν μια παιδεία πλούσια σε περιεχόμενο, λειτουργική ως προς τις κοινωνικές ανάγκες, ευαίσθητη και πολυδιάστατη απέναντι στην πολυμορφία του ανθρώπινου γένους, θεμελιωμένη γερά σε ανθρωπιστικές αξίες, δοκιμασμένες στην πορεία του χρόνου. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, ριζώνει και θάλει αβίαστα η μείζον προσπάθεια που αφορμάται πρωτίστως από εσωτερικά κίνητρα. Σε αυτό το περιβάλλον αποκτά όντως νόημα η επιζήτηση της αριστείας, μιας αριστείας όπως αυτή αναδύεται από τα διακηρυκτικά κείμενα του ΟΗΕ και ιδίως της UNESCO, δηλαδή ως η συνεχής και αδιάλειπτη μέρημνα της πολιτείας για τη βέλτιστη πραγμάτωση του δυναμικού που φέρει κάθε παιδί μέσα του. Προφανώς, σε ένα τέτοιο πλαίσιο, αξίζει να συζητήσουμε και την έννοια της διαφθοράς, όπως και την αντίστοιχή της ακεραιότητας. Έχει ήδη δοθεί ο ορισμός ότι η διαφθορά είναι αθέμητη χρήση δημόσιας ισχύως ή λειτουργίας που μας έχουν εμπιστευτεί κατά τα άλλα συμπολίτες μας προς ίδιον όφελος για ιδιωτελείς σκοπούς. Προφανώς, εδώ μπορεί να εξετάσει κανείς μια σειρά από περιπτώσεις οι οποίες εμπίπτουν σε αυτή την διαδικασία. Στρέψτε λίγο το... Λοιπόν, αναφέρονται ενδεικτικά στη διαφάνεια ορισμένες περιπτώσεις, όπως είναι για παράδειγμα η διασπάθηση του ή η ιδιοποίηση δημόσιων πόρων, αλλά εγώ θα ήθελα να εντοπίσω αυτά τα φαινόμενα κυρίως στον χώρο του σχολείου και να εξηγήσω γιατί. Διότι το περιβάλλον το σχολικό μέσα στο οποίο ζουν τα παιδιά, οι μελλοντικοί πολίτες, είναι εκείνο το οποίο διαμορφώνει καθοριστικά και τις θεμελιώδεις στάσεις, το αξιακό του σύστημα, τη βασική κοινωνικοποίησή τους. Βλέπετε λοιπόν ότι ενώ πράγματι ο χώρος του σχολείου ελάχιστα σε σχέση με άλλους θεσμούς μπορεί να θεωρηθεί ότι περικλεί ενέργειες που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της διαφθοράς, ωστόσο και αυτά τα λίγα που συμβαίνουν αξίζει να μας απασχολούν και πρώτα απ' όλα να απασχολούν τη νέα γενιά. Βλέπετε λοιπόν μια ενδεχόμενη απόπειρα διασπάθησης των πόρων του σχολείου προς ίδιο όφελος. Μια προσπάθεια απόκτησης όχι πραγματικών και ουσιαστικών, αλλά επίπλαστων τίτλων σπουδών ή πτυχίων. Εικονικά σχολικά τμήματα, τα οποία δικαιολογούνται
για διάφορους στόχους που δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της βελτίωσης του εκπαιδευτικού συστήματος. Αδικαιολόγητη απουσία από την άσκηση καθηκόντων και ιδιοποίηση χρημάτων της μαθητικής κοινότητας. Θυμούμε μια χαρακτηριστική περίπτωση, ξεκινώντας το τμήμα του οποίου είχα την ευθύνη για την γνωστή πενθήμερη εκδρομή, δεν ξεκινήσαμε για να πάμε απευθείας στον προορισμό μας, αλλά σταματήσαμε μπροστά στο πρακτορείο και ο υπεύθυνος από το πρακτορείο απαιτούσε εκείνη τη στιγμή ένα υπόλοιπο του ποσού, το οποίο δεν του είχε καταβληθεί, ενώ τα παιδιά του είχαν πληρώσει στους αρμόδιους που είχαν αναλάβει να συγκεντρώσουν αυτό το ποσό. Προφανώς, τα παιδιά πλήρωσαν εκ νέου, αλλά στη συνέχεια οι ευθύνες αναζητήθηκαν. Θέλω να πω λοιπόν ότι τα φαινόμενα της διαφθοράς δεν είναι τόσο μακριά μας, ούτε είναι τόσο άγνωστα. Δυστυχώς, σε μια κοινωνία που έχει εξοικειωθεί με φαινόμενα διαφθοράς, επόμενη διαφάνεια, τέτοια φαινόμενα είναι συνήθη. Και εδώ έρχεται ο ρόλος της εκπαίδευσης που πρέπει να αντισταθμίσει αυτού του είδους την αρνητική κοινωνική επιρροή. Πρώτα απ' όλα, είπαμε ήδη ότι η εκπαίδευση είναι σημαντική για τη διαμόρφωση θεμελιωδών στάσεων και αξιών που ως ένα βαθμό μπορεί να συνοδεύουν τον μελλοντικό πολίτη σε όλη του τη μετέπειτα πορεία. Η διεθνής εμπειρία μας δείχνει πράγματι και μέσα από συνολικά συστήματα εφαρμογής και αξιολόγησης ότι προγράμματα τα οποία στόχευαν στην καταπολέμηση της διαφθοράς μέσα από την εκπαίδευση έχουν σημαντικές επιτυχίες. Ωστόσο όμως είναι αναγκαία εδώ η κατάλληλη ενημέρωση και προετοιμασία της νέας γενιάς, ταυτόχρονα όμως και των εκπαιδευτικών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυτού του είδους τα ζητήματα. Και όπως είπα, δεν είναι αναγκαίο πάντοτε να μιλούμε για ένα success story. Για να χρησιμοποιήσω την επικαιρότητα, ένα truth story ίσως είναι περισσότερο αναγκαίο για να αντιμετωπιστούν οικεία κακά. Και πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σταθώ στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο και το κατά πόσο μπορεί να αποτελέσει ένα ασφαλές κέλυφος μέσα στο οποίο μπορεί να φωλιάσει η οποιαδήποτε απόπειρα οικοδόμησης πρακτικών ακεραιότητας. Και πρώτα απ' όλα ο βασικός νόμος για την εκπαίδευση, ο γνωστός νόμος 1566 από το 85 ήδη, μιλά για εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα, που τα αντιλαμβάνεται ως μία αυτονόητη σχέση, για ελεύθερους, υπεύθυνους και δημοκρατικούς πολίτες, για καλλιέργεια κοινωνικής ταυτότητας και κοινωνικής συνείδησης, για σωστή και ωφέλιμη για το ανθρώπινο γένος χρήση των αγαθών του πολιτισμού, και το σωστή και το ωφέλιμη, και βέβαια όλα αυτά με τον ευρύτερο στόχο ένας κόσμος καλύτερος, πιο δίκαιος και πιο ειρηνικός. Όμως όταν συζητάμε για τέτοιου είδους ζητήματα, οι σκοποί δεν αρκεί να τίθενται, αλλά πρέπει και να πραγματώνονται. Και εδώ είναι το θεμελιακό ερώτημα, πώς μπορεί αυτή η πραγμάτωση να ισχύσει και να βελτιωθεί σε σχέση με το υφιστάμενο πλαίσιο. Και πρώτα απ' όλα, ας εντοπίσουμε το ενδιαφέρον μας στο πρόγραμμα σπουδών. Χρειάζεται, επόμενη διαφάνεια, να διαχέονται οι προβληματισμοί γύρω από τα ηθικά ζητήματα, πολύ σωστά το είπε στο χαιρετισμό του ο κύριος Υπουργός, τα ηθικά ζητήματα και ιδιαίτερα τα ζητήματα ηθικής ακεραιότητας πρέπει να διαχέονται στο πρόγραμμα σπουδών και να αποτελούν αντικείμενο ενασχόλησης.
Αυτό σημαίνει ότι ζητήματα όπως αυτά τα οποία τίθενται στο βιβλίο της 5ης Δημοτικού, στο βιβλίο «Κοινωνική και πολιτική αγωγή», όπως αναφέρω δύο τίτλους «Είμαστε όλοι πολίτες» ή «Ζούμε στη δημοκρατία» ή ζητήματα απευθείας για τη διαφθορά και άμεσα, που αναφέρονται στα βιβλία της Β' Λυκείου, «Πολιτική παιδεία, ιστορία των κοινωνικών επιστημών», είναι μεταξύ μας και ένας από τους συγγραφείς αυτών των βιβλίων, έτσι, μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο, γιατί αποτελούν την αφορμή για να διευρύνουμε τη συζήτηση σε ένα πιο οικείο για τα παιδιά πλαίσιο. Από την άλλη πλευρά όμως, δεν αρκεί μόνο αυτό, διότι ταυτόχρονα υπάρχει η δυνατότητα μέσα από ευέλικτες σε εισαγωγικά ζώνες του προγράμματος, αναφέρω την αγωγή υγείας ή την περιβαλλοντική εκπαίδευση ως χαρακτηριστικά παραδείγματα, μπορούν να καλοδεχτούν και να φιλοξενήσουν ζητήματα τα οποία έχουν σχέση με την ηθική ακεραιότητα και με τη διαφθορά. Σε αυτό το πλαίσιο, ασφαλώς και μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο, όπως αναφέρθηκε, η καθιέρωση μιας εβδομάδας με επίκεντρο έναν κύκλο θεμάτων της αγωγής υγείας, της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, του πολιτισμού ευρύτερα, που μπορούν να αποτελέσουν και ικανοποιητικά ερεθίσματα για περαιτέρω συζήτηση. Από την άλλη πλευρά, πρέπει να αναφερθούμε ειδικότερα στη μεθοδολογία και να τονίσουμε ότι η αποκαθέδρας διδασκαλία, αυτό που ονομάζουμε μετοπική με έναν άλλον τρόπο, δεν είναι ο πιο κατάλληλος τρόπος να μεταγγίσει κανείς αξίες και τρόπους συμπεριφοράς αποδεκτούς στη νέα γενιά. Αντίθετα, μια σειρά από άλλες τεχνικές που συνεπάγονται τη βίωση, τη συμμετοχή, την κριτική δράση και σκέψη και την δημιουργική πρωτοβουλία είναι πολύ πιο κατάλληλες. Ενδεικτικά αναφέρω το σύστημα των ερωτήσεων και απαντήσεων, τη χιονοστιβάδα ιδεών, την διαδικασία επίλυσης προβλήματος, τη μελέτη και ανάλυση περίπτωσης που τα παιδιά την διακινούν, τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων και υλικών, την επισκόπηση απόψεων ή σφυγομέτρηση ή γκάλουπ ή οτιδήποτε σχετικό που τα ίδια τα παιδιά πραγματοποιούν μεταξύ τους ή και ευρύτερα στο περιβάλλον, τα ποικίλα παιχνίδια προσομοίωσης ή παιχνίδια ρόλων, την μέθοδο project όπως είναι γνωστή στους εκπαιδευτικούς και βέβαια την αντιμετώπιση ευαίσθητων και αμφιβαλλόμενων ή αμφισβητούμενων ζητημάτων. Για παράδειγμα, ξεκινώντας από την περίπτωση της διαφθοράς στο ποδόσφαιρο, όταν συζητάμε για τέτοιου είδους ζητήματα στα παιδιά, σε εκείνα τα παιδιά που είναι κατά κάποιον τρόπο συναισθηματικά δεμένα με μία ομάδα, μπορούν να δεχθούν την απόπειρα της διαφθοράς μόνο όταν δεν αφορά τη δική τους ομάδα. Και αυτό το λεπτό και ευαίσθητο σημείο μπορεί σταδιακά να μας οδηγήσει σε πολύ πιο λεπτά και ευαίσθητα ζητήματα, όπως είναι για παράδειγμα τι κάνουμε στην περίπτωση που έχουμε έναν σοβαρά ασθενή στο σπίτι, έτσι, και οι γονείς προτίθενται να αξιοποιήσουν κάθε θεμητό και αθέμητο μέσο για να διασφαλίσουν την υγεία του προσφυλούντος προσώπου. Και αυτού του είδους τα πιο σοβαρά ζητήματα μπορούν να αποτελέσουν την αφορμή για να τεθεί το ζήτημα της διαφθοράς στην ευρύτερη, δηλαδή την πλατιά κοινωνική και ιδεολογική του διάσταση. Βεβαίως, όπως σε κάθε πρόγραμμα, έτσι και εδώ, πρέπει να ακολουθεί μια διαδικασία αποτίμησης. Αυτή η αποτίμηση θα είναι ταυτόχρονα και η βάση για την περαιτέρω ανατροφοδότηση των παιδευτικών μας παρεμβάσεων. Συστήματα τα οποία έχουν εφαρμοστεί και διεθνώς μας δείχνουν ότι
όχι μόνο είναι χρήσιμη, αλλά είναι εντελώς αναγκαία η συμμετοχή όλων των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας στη διαδικασία αποτίμησης του όποιου αποτελέσματος. Και εδώ πραγματικά στο να σχεδιάζουμε σε κεντρικό επίπεδο δραστηριότητες και πρωτοβουλίες για να αντιμετωπιστεί η διαφθορά σε κάθε σχολείο είναι χρήσιμο. Αλλά δεν αρκεί καθόλου. Πρέπει ταυτόχρονα η ίδια η μορφωτική κοινότητα, ο σύλλογος διδασκουσών και διδασκόντων να τοποθετούν τέτοιου είδους ζητήματα, να εμπλουτίζουν και με δική τους πρωτοβουλία το σχολικό πλαίσιο, να αρείονται παραδείγματα από την τοπική πραγματικότητα και την τοπική κοινωνία και έτσι να δημιουργείται το κατάλληλο περιβάλλον προκειμένου τέτοια ζητήματα να αποτελούν αφορμή βιωματικών προσεγγίσεων. Ταυτόχρονα όμως και σε κεντρικό επίπεδο πρέπει να αναλαμβάνονται αντίστοιχες αποτιμητικού χαρακτήρα πρωτοβουλίες για να μπορεί και σε κεντρικό επίπεδο πάλι να ανασχεδιάζεται το πλαίσιο των ενεργειών. Και θα ήθελα να τονίσω πόσο σημαντικός είναι εν τέλει ο ρόλος του ίδιου του σχολείου ως περιβάλλοντος στο οποίο είτε εφαρμόζονται είτε παραβιάζονται βασικές αρχές, αξίες και δικαιώματα. Πραγματικά, αν αναλογιστούμε ότι στο κοινωνικό περιβάλλον είναι διάχυτες οι πρακτικές της διαφθοράς, αλλά μπορούμε στο σχολείο να δημιουργήσουμε εναλλακτικούς όρους μιας διαφορετικής προσέγγισης και αντιμετώπισης αυτών των ζητημάτων, τότε γιατί να μην αναρωτηθούμε ότι το σχολείο πράγματι ως πρότυπο εναλλακτικό μιας άλλης νοοτροπίας, μιας άλλης αντίληψης και άλλων πρακτικών, μπορεί να δώσει μια ισχυρή απάντηση σε αυτό που γίνεται και εκτός της κοινωνίας, εκτός του σχολείου. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα ίδια τα παιδιά, μέσα από διαδικασίες αντίστροφης κοινωνικοποίησης, μπορούν να αποτελέσουν και ένα είδος οδηγού και προς τους γονείς και την τοπική κοινωνία. Επίσης, θα έπρεπε μελετώντας τέτοια ζητήματα και ξεκινώντας από παραδείγματα τα οποία βιώνουν τα παιδιά στο σχολικό περιβάλλον, να μπορούμε να προεκτείνουμε τους σχετικούς προβληματισμούς και σε άλλου επίπεδου προβλήματα, τα οποία είναι πολύ πιο μεγάλης έκτασης, πολύ πιο σοβαρά για τις κοινωνίες, αλλά ταυτόχρονα και πολύ πιο βλαπτικά και πολλές φορές συνολικά καταστροφικά. Θα έλεγα λοιπόν ότι εξετάζοντας το σχολείο ενταγμένο στο κοινωνικό του πλαίσιο, είναι ο καλύτερος τρόπος να κτίσουμε συμμαχίες για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων. Ωστόσο, πολλές φορές θα βρούμε απέναντί μας, αλλά και κάποιες άλλες ως σύμμαχό μας, τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Και εδώ κάνω και μία πάσα προς τον κύριο Τσακνή στη συνέχεια, που είμαι βέβαιος ότι θα αναφερθεί σε τέτοια ζητήματα. Ξέρετε ότι από παιδαγωγική άποψη, η επίδραση της τηλεόρασης δεν είναι τυχαίο που έχει οδηγήσει στον χαρακτηρισμό της ως του παράλληλου σχολείου. Το παράλληλο σχολείο για τα παιδιά είναι η τηλεόραση, αν αναλογιστεί κανείς ότι ξοδεύουν τόσες ώρες κατέτος στην παρακολούθηση, όσες σχεδόν και για την σχολική παρακολούθηση. Ταυτόχρονα βέβαια όλο αυτό το πλαίσιο έχει ενισχυθεί σήμερα, τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον, από την σημαντική επίδραση των άλλων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας. Εδώ λοιπόν χρειάζεται να πούμε κάτι σημαντικό. Όπως δείχνουν οι έρευνες, όταν παρουσιάζεται ένα αρνητικό πρότυπο μέσα από μια τηλεοπτική ταινία, επηρεάζει πραγματικά αρνητικά τα παιδιά. Περισσότερο όμως τα επηρεάζει, δείχνουν οι έρευνες, η προβολή ενός θετικού προτύπου. Πράγμα το οποίο σημαίνει
ότι έχουμε και ένα άλλο όπλο στα χέρια μας, τη χρήση των ποικίλων τηλεοπτικών ή άλλων ψηφιοποιημένων πια μέσων, μηνυμάτων, τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιούμε στην καθημερινή μας πρακτική. Και βέβαια εδώ θα βοηθούσε και μια συζήτηση γύρω από τις δεοντολογίες, είτε τις αποδεκτές και επιβαλλόμενες από τον νόμο, είτε τις δεοντολογίες αυτοδέσμευσης που αναλαμβάνουν τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Προφανώς, το αναγκαίο και απαραίτητο συμπλήρωμα ενός τέτοιου ευρέως προγράμματος, ήδη έχει αναφερθεί και δεν θα σταθώ πολύ σε αυτό, είναι και η κατάλληλη προετοιμασία των εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να γνωρίζουν με ποια φαινομενολογία παρουσιάζονται ζητήματα διαφθοράς στην ελληνική κοινωνία, αλλά και διεθνώς. Πρέπει να έχουν μια γνώση και μια αντίληψη των πιο σημαντικών παραμέτρων που οδηγούν στη διαφθορά, αλλά και των επιπτώσεων που αυτή έχει στην καθημερινή ζωή και γενικότερα στον πολιτικό βίο. Και πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με τις παιδαγωγικές μεθόδους και να αξιοποιούν επίσης και την από απόσταση εκπαίδευση προκειμένου να αντιμετωπίζονται αυτά τα ζητήματα. Κλείνω λέγοντας ότι εκείνο το οποίο χρειάζεται είναι μια συνολική, ολοκληρωμένη πολιτική, τόσο στο επίπεδο του σχολείου, όσο και στο επίπεδο της κοινωνίας. Η γνώση και η κατανόηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, και τονίζω, των δικαιωμάτων του παιδιού, αποτελεί τη σταθερή βάση πάνω στην οποία οι εκπαιδευτικοί μπορούμε να οικοδομήσουμε μια πολιτική ηθικής ακεραιότητας. Η ανοιχτή συζήτηση των ζητημάτων διαφθοράς στο σχολείο είναι αναγκαία για να δημιουργηθεί ένα κλίμα απέχθειας προς κάθε μορφή ανήθικης ιδιοτέλειας. Γενικότερα, η καταπολέμηση της διαφθοράς είναι πολυδιάστατη και σύνθετη υπόθεση, γι' αυτό και απαιτεί ως απάντηση μια συνολική εκπαιδευτική πολιτική. Βάση της δεν μπορεί παρά να είναι η βίωση της δημοκρατίας στο σχολείο, η βίωση των ίδιων των ανθρώπινων δικαιωμάτων στην καθημερινότητα της ζωής του σχολείου, η ένταξη και η συμμετοχή όλων των μελών της σχολικής κοινότητας, χωρίς διακρίσεις και χωρίς αποκλεισμούς. Εν τέλει, η συνεργασία και η συμμετοχή σε ένα δημοκρατικό και ισότιμο περιβάλλον αποτελεί ικανή και αναγκαία συνθήκη τόσο για την πρόληψη της διαφθοράς, όσο και για τη δημιουργία μιας κοινωνίας αηφόρου δημοκρατίας. Ευχαριστώ.